Αυτό είναι το περίφημο jukebox. Ήταν σε μια αποθήκη, προφανώς δεν λειτουργούσε, και βρήκα ένα μάστρο σαλονικιό από αυτή τη γερμανική σχολή, το οποίο το έφτιαξε με τραπεζικά περπάτια. Και μέσα τα δισκάκια της εποχής. Και παίζει πολύ καλύτερα τα μονοφωνικά. Μόλις λάβετε θέση, θα κάνουμε ένα λεπτό πλάνα και σας αφήνουμε. Θα μας αφήνει κοντά. Το Δημαρχείο άνοιξε περίπου το 2010, λίγος μήνες πριν το ίδιο βασίλειος. Πολλά χρόνια που δεν είχες τίποτα εδώ, τι έχεις εδώ τώρα, είναι μια μεγάλη υπόθεση. Έγινε μια παρουσίαση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης. Η πόλη μας βρίσκεται σε μια προσπάθεια, σε μια μεγάλη κοινή προσπάθεια να δει το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Όλα αυτά τα οποία γίνονται στην πόλη, όλα αυτά που σχεδιάζονται στην πόλη, όλα αυτά που γίνονται και πρέπει να γίνουν στην πόλη, ήταν για τον Μαργαρίτη Σκοινά ένα πολύ σημαντικό θέμα που ήθελε από καιρό να το συζητήσουμε και έτσι σήμερα είχαμε αυτή την χαρά να τα συζητήσουμε. Τον ενημέρωσα από τη δικιά μου την πλευρά για όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Από εκεί και μετά στο θέμα που αφορά και τον ίδιο, στα θέματα που εκπροσωπεί την πόλη μας, τη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον ενημερώσαμε για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, για τα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή βοήθεια, χρηματοδότηση, ενίσχυση. Η Θεσσαλονίκη σιγά σιγά αλλά σταθερά αναδεικνύεται ως μια από τις Μητροπόλεις της Ευρώπης που έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αυτού που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Δηλαδή έχουν εξωστρέφεια, έχουν πολιτισμό, έχουν παιδεία, έχουν νεολαία, έχουν θέματα ασφάλειας, όλα αυτά, ενσωμάτωσης, όλα αυτά είναι και τα δικά μου παιδεία αρμοδιότητας και είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο να τα συζητάω με ερετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, που τα ζουν στην καθημερινότητά τους. Κάναμε λοιπόν μια ωραία συζήτηση εδώ για τις παραμέτρους της καθημερινότητας στην πόλη, για την ευρωπαϊκή ατζέντα της πόλης, για τα μεγάλα θέματα που συνδέονται, το πώς αυτή η πόλη θα είναι πρωταγωνιστή στη νέα οικονομία που προβάλλει, με τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή κοινωνία, σε θέματα όπως τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, που είναι το επόμενο μεγάλο πεδίο στο οποίο η Ευρώπη θα αφιερώσει πολλή προσπάθεια και πόρους. Και φεύγω πάντοτε με ανάμεικτα συναισθήματα. Λύπη γιατί αφήνω εδώ αυτή την πόλη που τόσο καλά ξέρω, αλλά και ελπίδα ότι το μέλλον της είναι ένα μέλλον που μοιάζει λίγο με το παρελθόν της. Δηλαδή ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, μια πλάκα εξωστρέφειας, ένα σημείο όπου οι άνθρωποι συναντιόνται, συνεργάζονται και δημιουργούν μαζί.